Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφερειακής Παράταξης Κοινωνικής Συμμαχίας, τον κύριο Φώτη Καραλίδη. Κύριε Καραλίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε από τα κουνούπια. Πολλά παράπονα από κατοίκους παραθεριστικών περιοχών και τα κουνούπια την ώρα που η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη πανηγυρίζει. Έγιναν οι κατάλληλοι ψεκασμοί, κρεμεί βέβαια και μια μήνυση του κυρίου Γιαλάογλου προς την περιφέρεια όσον αφορά το διαγωνισμό. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Ο διαγωνισμός για τα κουνούπια έγινε. Φωτογραφικός ήτανε. Όπως είπατε, υπάρχει μηνυτήρια αναφορά του ενός εκ των εταιριών που απορρίψανε στη διαγωνιστική διαδικασία και προσωπείται από τον κύριο Γιαλάογλου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της προανακριτικής διαδικασίας η υπόθεση. Δεύτερον, οι ψεκασμοί κατά την άποψη της περιφέρειας, τόσο ιδανικά σχεδιασμένοι, δυστυχώς απέτυχαν. Είχαν βγει με πομπόδι δελτία τύπου στις αρχές της Άνοιξης, γύρω στο Φλεβάρι-Μάρτι, και λέγανε ότι ξεκινάνε νωρίς τους ψεκασμούς για να αποσοβήσουν και να εξαφανίσουν τελείως το πρόβλημα. Δυστυχώς διαψεύδονται. Εάν κάνουν μία μικρή βόλτα σε όλη την παραλιακή ζώνη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην παρέβρια περιοχή, θα εισπράξουν τη μήνυ και τα παράπονα όλων των κατοίκων. Διότι η όχληση τις βραδινές απογευματινές ώρες από τη Σκνίπα και το Κουνούπι, στο Φανάρι, στο Πορτολάγος, στα Άβδυρα, στη Μάντρα, τα χωριά που είναι στην παραλίμνια περιοχή, Αυροσία, Γιαλαμπή, στο Δέλτα του Εύρου, στο Δέλτα του Νέστου, στη Χρυσούπολη, παντού, μα παντού υπάρχουν αντιδράσεις και παράπονα. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλες τις ραδιοφωνικές πρωινές εκπομπές, δεκάδες πολιτών διαμαρτύρονται για τις οχλήσεις που δέχονται από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Γενικό φαινόμενο σε όλη την περιφέρεια, λοιπόν. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως η περιφέρεια αυτόητη κάνει άψογους ψεκασμούς. Λοιπόν, υπάρχει η μεγάλη αντίφαση. Από τη μια ορκιζόταν ότι θα εξαφανίσουν το είδος του κουνουπιού, από την άλλη υπάρχουν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είναι αναξιόπιστοι, αναποτελεσματικοί σε όποια προσπάθεια και αν έχουν επιχειρήσει. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, όσον αφορά τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ποιες είναι οι εξελίξεις? Από ό,τι μάθαμε, απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, από την εκπομπή σας και από το δελτίο σας είχαμε δύο φορές προαναγγείλει αυτήν την αντικατάσταση του Γενικού Διευθυντή που επίκειτο από το χειμώνα ακόμη, την Άνοιξη το Μάρτιο μήνα, μετά το Πάσχα, και λοιπόν πήραν την απόφαση στις 4 Μαΐου να ικανοποιήσουν την απέτηση του ημετέρου Διευθυντή Ανάπτυξης κυρίου Δελίδη, ο οποίος πρέπει να σημειώσω και να επαναλάβω είχε παράλληλα καθήκοντα στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, ενώ ήταν Διευθυντής στη Ροδόπη στο Τμήμα Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Πέτροβη. Αντιφατικά πράγματα. Διευθυντικός στέλεχος να είναι παράλληλα τοποθετημένος και σε γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. Λοιπόν, η επιβράβευση ήταν να τον κάνουν Γενικό Διευθυντή. Δυστυχώς όμως παρατύπως. Έγινε προσφυγή από την απομακρυνθήσα την κυρία Κασάπη, τη Γενική Διευθύντρια, η οποία δικαιώθηκε και η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε την απόφαση και την πράξη τοποθέτησης του κυρίου Δελίδη που έκανε στις 4 Μαΐου και επανατοποθετεί ουσιαστικά στη θέση του Γενικού Διευθυντή την κυρία Κασάπη. Λοιπόν, η μία γκάφα ακολουθεί την άλλη, διότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να προάγουν το ρουσφέτη, θέλουν να προάγουν την αναξιοκρατία και να τακτοποιήσουν τους κολλητούς. Σας θυμίζω τις διαμαρτυρίες του Δικηγορικού Συλλόγου για τη φωτογραφική διάταξη και την προκήρυξη σχετικά με την πρόσληψη δικηγόρου. Σας θυμίζω την πρόσληψη της κόρης του κυρίου Παυλίδη στη διαχειριστική αρχή ως δικηγόρου και έπεται συνέχεια. Αυτή λοιπόν είναι η διοίκηση του κυρίου Μέτριου, αυτή είναι η διοίκηση της σημερινής περιφέρειας. Μάλιστα, να τελειώσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές το Μάιο του 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές με τον Κλεισθένη Άννα. Θυμάμαι
ότι πολύ καιρό πριν, όταν είχε γίνει το συνέδριο της αυτοδιοίκησης τον Απρίλιο μήνα, είχαμε πάλι συζητήσει από δική σας συχνότητα και είχα προαναγγείλει τότε, παρά το ότι λέει ο Υπουργός Κουρλέτης ότι θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο του 19 των αυτοδιοικητικών εκλογών, εγώ είχα πει ότι η κυβέρνηση αυτή για μια ακόμη φορά θα εθνικιάσει, θα κάνει εκλογές τον Μάιο μήνα όπως προβλεπόταν από την αρχή του Καλλικράτη μαζί με τις ευρωεκλογές, και πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι εκλογές θα είναι τριπλές. Θα είναι αυτοδιοικητικές, θα είναι εκλογές για τις ευρωεκλογές και εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο. Στη μία την πρόβλεψη εκεί, πέσατε λοιπόν, μέσα. Πιθανότατα να πέσετε και στη δεύτερη πρόβλεψη. Ναι. Εκεί λοιπόν οδηγούν τα πράγματα ο Τσίπρας με τον Καμένο, την οδηγούν σε τριπλές εκλογές. Διότι υπάρχει σκεπτικό, διότι εάν οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές προηγηθούν των εθνικών εκλογών, τότε ξέρουν ότι θα χάσουν και κατά συνέπεια με δέσμευση των αντιπολιτευτικών κομμάτων στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών και των Δήμων είχε εξαγγελθεί ότι θα αποσυρθεί η τροπολογία αυτή του νομοσχεδίου. Επομένως, για να διασφαλίσουν την απλή αναλογική στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, δηλαδή στις εκλογές των Δήμων και των Περιφερειών, θα γίνουν ταυτόχρονα ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάλι λοιπόν τα λέω από την συχνότητά σας, από το δελτίο ειδήσεών σας, και θα δείτε ότι πάλι στον χρόνο θα δικαιωθούμε. Βέβαια, για τις εθνικές εκλογές υπάρχει το ζήτημα το απρόβλεπτο, Καμένος, όσο δημοσκοπικά πέφτει, τόσο θα ασκεί πίεση για γρηγορότερες εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Καραλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.